Είναι ο Υπουργός Συγκοινωνιών, ο κύριος Δημητριάδης. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ. Καλημέρα. Τι νεότερο έχουμε, υπάρχει ταυτοποίηση ότι όντως είναι τα συνδρήμια του αεροσκάφους του δικινητήριου που χάθηκε χτες? Ναι, αυτό έγινε ένα από από τα συντρίμια φάνηκε ξεκάθαρα ότι πρόκειται για το συγκεκριμένο αεροσκάφος. Ναι, φαντάζομαι ότι οι έρευνες θα συνεχιστούν, γιατί υπάρχουν δύο άνθρωποι στη θάλασσα, έτσι? Ναι, αυτό είναι γεγονός. Τα συντρίμια θα μαζευτούν από το γερμανικό πλοίο και θα έρθουν στην Κύπρο, όπως προβλέπουν οι διαδικασίες. Από εκεί θα πάνε σε κάποιο συγκεκριμένο χώρο, στο χώρο του αεροδρομίου, και θα αναλάβει η Επιτροπή Διερεύνησης των Αεροπορικών Ατυχημάτων. Κύριε Υπουργέ, υπάρχει κάτι περισσότερο από να πούμε στον κόσμο από το διάλογο του πιλότου με το πύργο ελέγχου? Του είπε ότι έχω ένα πρόβλημα και επιστρέφω? Του είπε ότι έχει ένα μικρό τεχνικό πρόβλημα και δεν είναι κάτι σοβαρό. Μάλιστα. Και θα μπορούσε να συνεχίσει. Από ένα-δύο λεπτά άρχισε να χάνεται από το ραντάρ. Έχασε απότομα ύψος. Από τη διαψεύση και στο κέντρο ελέγχου, έχασε ένα απότομα ύψος στο αεροσκάφος και μετά χάθηκε εντελώς από το ραντάρ. Και όλο αυτό έγινε στην περιοχή που έχουν μπλοκάρει οι Τούρκοι, φαντάζομαι, έτσι? Έγινε σε μια μεγάλη περιοχή, ναι, αντιλαμβάνεστε. Τώρα εγώ δεν μπορούμε να συνδέσουμε τα δύο. Όχι, βέβαια, ναι. Αν και ξέρετε, ο κόσμος έκανε συνειρμό μόλις άκουσε για το αεροπλάνο και την περιοχή που χάθηκε. Πολλών το μυαλό πήγε στο κακό, πήγε σε άσχημα πράγματα. Δυστυχώς. Το αντιλαμβάνομαι αυτό και γι' αυτό εξάλλου ήθελα να δώσω σήμερα ότι υπήρχε και μια επικοινωνία με το αεροσκάφος ακριβώς πριν να θέσει. Να αντιληφθεί ο κόσμος ότι δεν υπήρχε κάτι άλλο. Έτσι. Γιατί ξέρετε, ο κόσμος φοβάται όλα αυτά που συμβαίνουν με τους πειρατές στη θάλασσά μας. Έχουν φοβήσει τον κόσμο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Υπουργέ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλό υπόλοιπο ημέρα. Λοιπόν, πάμε να δούμε.